Ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχουμε αποστολή, ταξίδι προς τον Βόλο. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Λάμπρος Γκαρακάνης που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ελλάδα Sports 94,3. Λάμπρο, καλησπέρα. Γεια σου Σάκη, τι κάνεις? Δεν ταξιδεύω για Βόλο, θα παραμείνω εδώ. Τα ακούω καλύτερα. Ναι, σήμερα είμαι κάπως καλύτερα, αλλά ακόμα ταλαιπωρώ τους φίλους. Ακόμα, τι να κάνουμε, σιγά σιγά. Εντάξει, και εγώ λίγο καλύτερα σήμερα, εντάξει, το παλεύουμε. Εντάξει, αφού είμαστε όρθιοι οι φίλοι, καλά είμαστε. Έτσι, να αρχίσουμε από τις ειδήσεις. Εννοείται, δώσε είδηση στο λαό, δώσε είδηση. Όχι, όχι, να απλά για να μην τις ξεχάσω μετά, γιατί θα αρχίσω τα δικά μου πάλι στη. Ξέρεις ότι ξεφεύγω στις συζητήσεις μας πάντα. Οπότε να πω τα βασικά. Α, να σου πω, έχω ετοιμάσει. Να πω το starter pack, έτσι πίσω, δηλαδή τα. Ναι, και μετά θα πούμε τα δικά μας. Για πες. Έχω ετοιμάσει ένα ειδικό πρόγραμμα με ένα φίλο, έναν κόφτη. Με το που φεύγει ο Λάμπρος, ξεφεύγει λίγο ο Λάμπρος Καραγκάνης, κόβει. Το κόβει, τον κόβει. Γεια σας. Τιμωρία από τη ΔΕΑΒ. Μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών για τα αντικείμενα που έπεσαν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θεωρήθηκαν πλαστικά μπουκάλια ως επιτοπλίστων. Θεωρήθηκαν βάσει του σκεπτικού της απόφασης της ΔΕΑΒ ότι είναι αντικείμενα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη. Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε λοιπόν με μία αγωνιστική κλεισμένο των θυρών. Θα την εκτίσει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Φυσικά για εγχώρια διοργάνωση, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος με την Ευρώπη κτλ. Βλέπεις λοιπόν που όταν λέμε γενικά να προσέχουν σε όλα τα γήπεδα οι φίλοι και να μην έχουν τέτοιες συμπεριφορές ότι την πληρώνουν οι ομάδες. Τώρα ξέρεις, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε, ας πούμε, θα κάνει ντεμπούτο χωρίς κόσμο την επόμενη σεζόν για πέντε άτομα. Έτσι. Δέκατες, τέλος πάντων. Λοιπόν, αποστολή για το Βόλο. 29 παίκτες πήρε ο Χρήστος Κόντης. Μάλιστα. Άφησε έξω ουσιαστικά μόνο τον Ακαϊντίν για τους γνωστούς λόγους, για τη γνωστή ανάρτηση που έκανε για τον Κεμάλ Ατατούρκ, και τον Πάλμερ Μπράουν που είναι ακόμα τραυματίας. Επί της ουσίας λοιπόν, για να ονοματίσουμε και τους 29, πήρε τους Λοντίγκιν, Ξενόπουλο, Ντραγκόφσκι, Βαγιανίδη, Χουάν Καρσέγκεφελτ, Ούγκο, Γετβάι, Μάγνουσον, εδώ έχουμε είδηση, μπήκε για ψυχολογικούς λόγους κυρίως ο Ισλανδός στην αποστολή για το κύπελο. Μλαντένοβιτς, Κότσιρας, Κάτρης, ο ένας από τους δύο κάτω των 21, που θα είναι και στην 20άδα αυτή. Ρούμπεν, Τζέκα, Μπακασέτας, Μπερνάρ, Λινιός, Τσέρνης, Μαντσίνη, Αϊτόρ, Τζούρισιτς, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο, Βέρμπιτ, Κυριόπουλος, ο δεύτερος κάτω των 21. Ιωαννίδης, Σπόραρ, Γερεμέγεφ. Δεν μπήκε ο Φικάη. Έτσι. Λοιπόν. Από αυτούς θα μείνουν νομίζω 9. Από αυτούς θα μείνουν έξω 9. Δηλαδή, και σίγουρα θα είναι κάποιοι και βασικοί, δεν το συζητάω. Βέβαια. Γιατί σκέψω ότι οι δύο πρέπει να είναι, ο Κάτρης και ο Κυριόπουλος πρέπει να είναι στην 20άδα. Έτσι. Οπότε πρέπει να βγουν 7, πρέπει να βγουν 9 από τους υπόλοιπους. Εντάξει, αυτό θα το ξέρουμε τώρα την επιλογή του κυρίου Κόντι μόλις βγουν οι ενδεκάδες, δηλαδή εκεί θα ξέρουμε την 20άδα. Έτσι. Πάντως αυτό που κάνει ο κύριος Κόντι να τους πάρει όλους μαζί σημαίνει κάτι σημαίνει, έτσι. Πάμε όλοι μαζί. Πάμε ακριβώς αυτό. Όσους υπολογίζει, πάμε όλοι μαζί, ενωμένοι, όσο γίνεται αυτό. Έτσι κι αλλιώς το γκρουπ αυτό με τον κύριο Κόντι μπορεί με τον Τερίμ να έχει 1002, αλλά με τον κύριο Κόντι δεν έχει κάτι. Ήταν επί χρόνια συνεργάτης ως όλη την παιδεία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οπότε νομίζω ότι στο ψυχολογικό κομμάτι η κίνηση, ας πούμε, να πάρει ακόμα και το Μάγνουσον έχει μια σημειολογία, αν θέλει. Έτσι. Ο Μάγνουσον που δεν θα είναι στην 20άδα, νομίζω δηλαδή, δεν θα παίξει, έρχεται από χειαστό, δεν θα αγωνιστεί, αλλά πρέπει να είναι μαζί με την ομάδα, προπονείται μαζί με την ομάδα και ταξιδεύει στο Βόλο μαζί με την ομάδα για να σηκώσει το κύπελο και αυτός μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Ευχόμαστε. Όσοι είμαστε Παναθηναϊκοί, τέλος πάντων. Εννοείται, όσοι είναι Παναθηναϊκοί, εννοείται. Ναι, εννοώ, γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει, ας πούμε, στραβά, ότι ευχόμαστε ως ραδιόφωνο. Ευχόμαστε ως Λάμπρος και δεν ξέρω ως Σάκης. Βέβαια, γιατί εντάξει, είναι η ομάδα που υποστηρίζει. Δεν γλουφόμαστε, ρε φίλε, τώρα τι να πούμε, ότι είμαστε εθνική Ελλάδος μόνο. Θέλουμε να πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο και θέλουμε να πάρει και ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Έτσι.
Διότι δεν είμαστε πασχετικοί Παναθηναϊκοί, ποδοσφαιρικοί Παναθηναϊκοί, είμαστε Παναθηναϊκοί γενικώς. Αυτό είναι σπόντα που πετάω, αλλά θα την αναλύσω από Δευτέρα. Έτσι. Έχει να πει πολλά από Δευτέρα πάντα. Δεν επιλέγουμε τμήματα για να βγάλουμε την Παναθηναϊκό φροσύνη μας. Είμαστε Παναθηναϊκοί από το ποδόσφαιρο μέχρι και το τάβλι. Έτσι, και το σκάκι παντού. Λοιπόν. Τώρα. Χρήστος Κόντης απέναντι στον Σιμπέκ, παλιό συμπέκτη του, έτσι. Στον Πανιόνιο, τον κύριο Μάτζιο. Τον κύριο Μάτζιο, ναι, να τα λέμε αυτά. Βεβαίως. Τον κύριο Μάτζιο που έχει και κακή παράδοση, έχει κακή παράδοση ο Παναθηναϊκός τον κύριο Μάτζιο, έτσι. Ναι, όντως. Ναι. Προπονητές που του δημιουργούν πολλά προβλήματα. Φέτος του κόψει τον τίτλο, για να τα λέμε όλα. Έτσι. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα έπαινε, άμα κέρδιζε τον Άρη, θα έπαινε με τελείως διαφορετικό τρόπο στο παιχνίδι της Τούμπας. Δεν θα πήγαινε απελπισμένος και... Και πίσω στη βαθμολογία κιόλας, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, επίσης είχαμε άλλη είδηση. Επίσημη διάψευση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για όλα τα σενάρια, δημοσιεύματα, φημολογίες, οτιδήποτε όπως χαρακτηρίζεται όπως θέλεις για το θέμα του προπονητή. Όπως συμπλήρωσε τη θέση της, διοίκηση και ποδοσφαιρικό τμήμα πηγαίνουν ενωμένοι για το κύπελο, που είναι βέβαια το ματς χρονιάς, και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα προπονητή. Με αυτό, με αυτή τη διάψευση, ουσιαστικά επιβεβαιώνεται και το χθεσινό μας ρεπορτάζ. Στην στιγμή μας επικοινωνία που σου έλεγα και συμφώνησες ότι αυτή τη στιγμή Παναθηναϊκός δεν κοιτάζει κανέναν μα κανέναν προπονητή. Αυτό το λέγαμε και αυτό ήθελα να σου πω. Εννοείται, για να μην παρεξηγηθούμε, εννοείται ότι το τι είδους προεργασία, τι έχει στο μυαλό του, τι έχει μιλήσει ο κ. Παπαδημητρίου. Ακριβώς. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτά που δημοσιεύονται ότι ο τάδε προπονητής. Άλλο να κάνει μια σταθιολόγηση, μια αξιολόγηση της κατάστασης ο κ. Παπαδημητρίου σε συνεργασία με αυτή τη δουλειά του άλλωστε. Ότι μου κάνει. Ότι μου κάνει ο Σάκης και ο Λάβρος. Αλλά με τον Σάκη και τον Λάμπρο θα μιλήσω μετά τον τελικό του κυπέλλου. Ακριβώς. Γιατί ο Σάκης παίρνει 5 δραχμές, ο Λάμπρος παίρνει 2. Έτσι ο Σάκης έχει παλμαρέ βιογραφικό μεγάλο, ο Λάμπρος δεν έχει πάρει ούτε κούπα του καφέ. Να τα λέμε αυτά. Τώρα, να τα λέμε αυτά. Εντάξει, είναι αλήθεια αυτά, αλλά εντάξει. Αυτά είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Εγώ μιλάω πάντα την γλώσσα της αλήθειας. Μπράβο, Λάμπρο. Οπότε λοιπόν, αν πάρω το κύπελο, θα μιλήσω με τον Σάκη. Αν δεν πάρω το κύπελο, θα μιλήσω με τον Λάμπρο. Το λέω τώρα πολύ. Καλά κάνεις και να το διευκρινίζεις. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς συζητάμε, έτσι. Σαφέστατα και δεν είπαμε, γιατί μόλις ανέβασα και στα δικά μου social τη θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ως ενημέρωση για τον κόσμο. Όπως κάνεις πάντα. Δεν κινείται φίλο και έχουν επαναπαυθεί. Δεν είναι έτσι, φίλοι. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, άμα πεις ότι... Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Μιλάμε τώρα για αδιέξοδο. Δηλαδή, αν γράψεις ότι ο Παναθηναϊκός εξετάζει 5 λύσεις προπονητών πριν το τελικό του κυπέλλου, πώς θα πάει ο Κόντι στο τελικό, ξέρει ότι είναι φαγωμένος. Άμα γράψεις ότι ο Παναθηναϊκός δεν κοιτάζει κανένα προπονητή, τα έχουν γράψει όλα στα τέτοια τους και καταλαβαίνεις τώρα τι. Και έτσι δεν βγάζεις άκρη. Αλλά η αλήθεια όμως είναι. Εμείς πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αυτό πήγα να σου πω. Η αλήθεια είναι μία όμως. Ο καθένας όπως την αξιολογεί, Ισάκη, έτσι. Ακριβώς. Μα είναι γεγονός και το είχαμε πει εμείς πριν την διάψευση από την ΠΑΕ. Αυτό που είπες, ότι όντως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή όλα αυτά που δεύτερα. Το ρεπορτάζ, εντάξει, απλά η επίσημη θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σήμερα ουσιαστικά επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Ενδεκάδα, τα είπαμε χθες για τον τελικό, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Ο Παναθηναϊκός να πούμε ότι ήδη είναι στο Βόλο, έτσι. Ναι, και για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, θα κάνω συνέντευξη και οι δύο. Ναι, κοινή συνέντευξη τύπου. Καλό ακριβώς. Είναι αυτό, δεν είναι άσχημο. Βέβαια, είναι πολύ καλό. Όπως και είδαμε και ωραία εικόνα και στο Final Four. Ναι. Έτσι με τους παίκτες και τους προπονητές της EuroLeague που είναι στο Final Four όλους μαζί. Ναι, στο ποδόσφαιρο είχαμε συνηθίσει, ξέρεις, Σάκη, διαφορετικές ημερομηνίες, διαφορετικές ώρες. Ο ένας, διαφορετικές ώρες ο άλλος. Οι δημοσιογράφοι των ΜΕΝ. Με τους δημοσιογράφους των ΔΕΝ, ας πούμε, να μην συναντιόνται καν. Εγώ μπορώ να θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μάτζιο αύριο. Έτσι. Δεν πρέπει να γίνει. Καλά, εγώ θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς και στους δύο, αλλά θέλω να σου πω ότι άμα γίνεται. Είναι πιο όμορφο, πιο ωραίο κιόλας, ρε παιδί μου, έτσι. Βέβαια. Εμένα μου αρέσει η σας σκέψη και σαν ιδέα. Αυτό για να τα λέμε. Δηλαδή, καλή πρωτοβουλία της ΕΠΟ, για να λέμε και τα καλά. Βέβαια. Επειδή είμαστε δίκαιοι. Οπότε αύριο το μεσημέρι, νομίζω 3.30-4 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων, θα είμαστε εκεί. Και εγώ και ο Ιάσονας Μίσχος, ο ρεπόρτερ του Άρη, νομίζω. Ναι. Αυτή την ενημέρωση έχω, έτσι. Ναι. Ο Θέλη και ο συνάδελφος, ο Γιώργος Γεωργούλας. Θα είμαστε εκεί. Ναι, από τον Ελλάδα Sports, δυνατή ομάδα. Θα είμαστε και εκεί, όπως είμαστε και στο Final Four, νομίζω.
Έτσι. Και στο Final Four, βέβαια. Με τον Καλίδη και την Λένα. Βέβαια. Ωραία, και την Λένα Καραλή. Με τη Λένα και τον Καλίδη να λες. Εννοείται, εννοείται. Η Λένα τώρα και. Ναι, έχουμε και τα ίδια πιστεύω νομίζω. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν. Ναι, θα είμαστε λοιπόν για να καλύψουμε αυτό το σπουδαίο αθλητικό τρίμερο που έχετε. Με τις δυνάμεις που έχουμε, προσπαθούμε να είμαστε παντού. Τουλάχιστον, εντάξει, δεν λέω και για τα υπόλοιπα παιδιά, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά νομίζω ότι κλείνουμε μια σεζόν όπου ήμασταν πραγματικά παντού, έτσι, παντού όμως, όπου και αν έπαιξε το τριφύλι ήμασταν εκεί, εξωτερικά, εσωτερικά, παντού, παντού. Λοιπόν, να έχουμε υγεία, να έχουμε να γκρεμίζουμε που, λέει και ο, που έλεγε και ο, η ταινία με το Βιετνάμ. Λοιπόν, να... Εμείς να έχουμε υγεία να χτίζουμε, φίλε. Να χτίζουμε από εδώ και πέρα. Να χτίζουμε, να χτίζουμε. Λοιπόν, καλησπέρα από Λευκάδα Λάμπρο. Συνέχισε με δύναμη αυτό που κάνεις ο Ατζέτ Λικάι. Γεια σου, φίλε. Να το λέω μου. Σωστά. Ο Θανάσης λέει, ρώτησε αν μπορείς, Σάκη, το Λάμπρο, πώς είναι το κλίμα εντός ομάδας πριν τον τελικό. Αν έχουν αντιληφθεί οι παίκτες την κρισιμότητα του αγώνα και αν πάρουμε το κύπελο, θα δώσει ο κύριος Αλαφούζος για προπονητή συμβόλαιο άνω των 2 εκατομμυρίων. Κοίταξε να δεις, υπάρχει ένα δημοσίευμα αθλητικής εφημερίδας σήμερα της Live Sport συγκεκριμένα, επειδή εμείς αναφέρουμε τις πηγές μας, για το ρεπορτάζ, τις πηγές αυτού που, την πληροφορία που αναφέρω. Αναφέρω μια πληροφορία, η πληροφορία αυτή έχει πηγή. Χαλάς την πιάτσα αν αναφέρεις τις πηγές. Πώς? Χαλάς την πιάτσα, λέω, όταν αναφέρεις τις πηγές. Ναι, εμάς δεν μας αναφέρει κανείς. Γι' αυτό το είπα. Θα έρθει η ώρα. Η δημοσιογραφική διοντολογία όμως αυτό επιτάσσει, φίλε. Έτσι κι αλλιώς το ξερθεί. Όταν αυτή τη συζήτησή μας τώρα που κάνουμε εμείς οι δύο, έτσι, την ανεβάζεις στα δικά σου social, την ανεβάζω στα δικά μου social και την βλέπουν 30.000 άνθρωποι, εντάξει, αυτό που είναι να γίνει, πες μου, υπάρχουν πολλές εκπομπές που τις βλέπουν, τις ακούν 30.000 άνθρωποι. Σου λέω, άμα υπήρχε ραδιόφωνο που το ακούν 30.000 ταυτόχρονα, θα έχει 95%. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ραδιόφωνο. Οπότε, αν κάνουμε καλά κάτι, δεν πειράζει, δεν μας αναφέρουν τώρα, θα μας αναφέρουν σε λίγο. Δεν πειράζει, ναι. Έτσι. Και ο καθένας λοιπόν, κρίνεται, φίλε, τόσα χρόνια. Γράφει λοιπόν η καλή εφημερίδα Live Sport ότι θα δώσει το πιο ακριβό συμβόλαιο προπονητή που έχει δώσει ποτέ ο Γιάννης Αλαφούζος. Αυτό είναι μια καλή πληροφορία που μεταφέρει η εφημερίδα, δεν ξέρω αν θα το ακριβότερο. Πράγματι όμως, αν ο Παναθηναϊκός πάρει το κύπελο και έχει Ευρώπη του χρόνου, Europa League, θα έρθει, και η δική μου ενημέρωση αυτό λέει ότι θα έρθει προπονητής ο οποίος θα είναι, δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς ευθυνός, πάρε καλό όνομα, θα είναι πολύ σημαντικό όνομα. Προφανώς με ανάλογο κασέ. Έτσι. Επιβεβαιώνω αυτό που λες, και αυτό δεν το έχω πει και δεν το λέω τώρα επειδή το είπε η Live. Απλά επειδή. Όχι, σε... εντάξει, επειδή ορμόμενος από ένα δημοσίευμα το είπα και από την ερώτηση του φίλου. Σε off the record κουβέντα έχει υποθεί αυτό πραγματικά, αλλά εντάξει, τώρα ξέρεις πολύ καλά εσύ ότι υπάρχουν και πράγματα από τη στιγμή που βγήκε αυτό, γι' αυτό το λέω. Υπάρχουν και μερικές φορές πράγματα που δεν μπορείς να πεις, γιατί ίσως εμπιστεύονται. Ξέρεις τώρα, καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Δεν μπορείς να τα πεις, δεν μπορείς να πεις τα πάντα. Ναι, εντάξει, όχι. Μερικές φορές. Δεν είναι και κανένα κρατικό μυστικό ότι ο Αλαφούζος στη χρονιά που έρχεται, εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή διοίκηση ή οτιδήποτε και παραμείνει. Έχει καταλάβει φέτος και με το συλλαλητήριο ότι άλλη τέτοια χρονιά δεν μπορεί να σηκώσει ο οργανισμός. Ξέρει λοιπόν ότι θα πάμε σε μια σεζόν που θα πρέπει να κάνει all-in. Θα μου πεις all-in κάνεις ή όταν έχεις φοβερή αυτοπεποίθηση ή όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο και θες να ρεφάρεις. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην επόμενη σεζόν ό,τι και να γίνει με την πλάτη στον τοίχο. Ναι, ισχύει. Τέταρτο φαβορί, το λένε και από εδώ στο στοίχημα, για το πρωτάθλημα, και με την πλάτη στον τοίχο. Και χωρίς να πρέπει να επαναλάβει, γιατί ήδη στην Τουρκία άρχισαν να κελαϊδάνε για τον Τερίμ. Δεν τα πω σήμερα, τα κρατάω, έτσι κι αλλιώς δεν τα έχουν πάρει χαμπάρι, ελάχιστα έχουν πάρει χαμπάρι. Εντάξει, ας γκουγκλάρουν, να τα βγάλουν αύριο παραμονές του τελικού, δεν θα το κάνω εγώ. Την εβδομάδα στο συγκεκριμένο κομμάτι, από εδώ και πέρα για τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στα δικά μάτια υπάρχει μόνο ο τελικός του κυπέλου και η Ευρωλίγκα. Εντάξει, Ευρωλίγκα δεν μπράβο, και μετά θα υπάρχει χρόνος να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Θα παραθυναϊκός θέλω και τους δύο τίτλους, έτσι.
Δεν το συζητάμε αυτό, αδιαπραγμάτευτο είναι. Ωραία. Μετά από δευτέρα θα συζητήσουμε. Λοιπόν, θα μου κάνεις μια. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Θα μου κάνεις μια μικρή χάρη να περιμένεις λίγο, βεβαίως, γιατί έχουμε 2-3 μηνύματα και να κλείσουμε. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε. Λάμπρος, ευχαριστώ. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε. Και θα πάμε και στο Μάνο Παντελίδη, μόλις ξεκινήσει το μάτς Προμηθέα με τον Άρη. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ελλάδα Sports 94,3. Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε στον Λάμπρο Καραγκάνη για να ολοκληρώσουμε. Λάμπρο. Έλα, Σάκη, εδώ είμαι. Λοιπόν. Απλά έλεγα πριν τη διακοπή ότι έχουν αρχίσει και βγαίνουν πράγματα στην Τουρκία. Προφανώς, επειδή ο Τερίμ, θα ξέρει ο κόσμος, τρέφει πολύ μεγάλο σεβασμό για τον Παναθηναϊκό και δεν πρόκειται όταν θα μιλήσει. Θεωρώ δύσκολο να πει. Θα πρέπει να έχει γυρίσει το μυαλό του ανάποδα για να πει κάτι που θα βλέπει στην ομάδα. Από το περιβάλλον του Τερίμ όμως, συνεργάτες του κτλ., ότι έχουν μιλήσει με Τούρκους δημοσιογράφους, είναι δεδομένο. Αρχίζουν και βγαίνουν πράγματα τα οποία καταρχήν επιβεβαιώνεται σε ένα σημαντικό κομμάτι το δικό σου ρεπορτάζ. Το προχθεσινό, στις αρχές της εβδομάδας. Που είπες τη συζήτηση με τον Αλαφούζο. Ένα κομμάτι επιβεβαιώνεται για το ρόστερ κτλ. Έτσι, που το έχουμε πει. Και για τον μπάτζετ που ήθελε. Βγαίνουν και άλλα πράγματα όμως. Όχι, είναι και κάποια. Είναι, να ξέρεις, και δεν το λέω τώρα για να το πω μόνο, είναι και κάποια πράγματα που ξέρεις, όπως είπα και πριν, και για το καλό της ομάδας και γενικότερα για. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να προκαλέσω. Δεν κάνω, υπάρχει κύπελο και φάει να. Από Δευτέρα θα τα πούμε αυτά. Το οποίο θα δει και τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, να πάμε γρήγορα κάποια μηνύματα. Από Δευτέρα να είμαστε καλά, να είμαστε εδώ πάλι και θα πούμε πολλά, είτε πάρουν οι ομάδες τα τρόπαια. Είτε δεν τα πάρουν. Ευχόμαστε να τα πάρουν, να πάρει και ο Παναθηναϊκός και την Ευρωλίγκα και το κύπελλο. Λοιπόν, πάμε τρέχοντας τα μηνύματα. Ναι, του χρόνου θα πάμε. Ο Άκα ρωτάει ο φίλος ο Θανάσης. Πρέπει για μένα λέει, να γίνει και να έρθουν τύπου 4-5 παίκτες τύπου Μαξίμοβιτς. Θεωρώ ότι η πιθανότητα σε αυτή τη στιγμή για το Άκα Σάκη μου είναι 80-20. Μάλιστα. Για να έχει φτηνά διαρκεία, λέει, και για να υπάρχει εκ νέου δέσμο ομάδα με κόσμο. Ο Παναγιώτης λέει, Σάκη Λάμπρο, νεότερα για Ιωαννίδη. Ευχαριστώ. Προπονείται κανονικά. Είναι φυσικά στην αποστολή. Θα είναι σίγουρα στην 20άδα. Με τα σημερινά δεδομένα, 55-45 Γερεμέγεφ για βασικό. Μάλιστα. Με τα σημερινά δεδομένα. Καλησπέρα σα. Ο Παναγιώτης θα κάνει και μια προπόνηση αύριο στο Πανθεσσαλικό. Θα είμαστε εκεί και θα μεταφέρουμε εξελίξεις. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο από την Καλαμάτα. Ρώτησε τον Λάμπρο αν ισχύει το ενδιαφέρον για Λιβάγια. Θα πάει στον ΠΑΟΚ. Αυτό πήγα να πω, αφού αυτό έβγαλε και βγήκε. Νομίζω ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι, ο Ευάγγελος Μίχος το είπε κιόλας ο Βαγγέλης. Και ποιο το σχόλιο του για σίγουρη, όχι, για σιγουριά κατάκτηση ευρωπαϊκού από τον Γιαννακόπουλο και τον Αταμάν. Κοίταξε να δεις. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις, διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει εκπονήσει ένα πλάνο από πέρυσι, το οποίο του έχει βγει μέχρι εδώ, νομίζω, στο 99,99%. Η ομάδα είναι στο Final Four. Εντάξει, υπήρξαν οι δύο απώλειες τροπέων από τον Ολυμπιακό, το Link Up και το Κύπελλο, αλλά όπως και να το κάνεις, ο μεγάλος στόχος ήταν το Final Four της Ευρωλίγκας και η Ευρωλίγκα και φυσικά το πρωτάθλημα επιστροφής του τίτλου. Στους κύριους στόχους, ο Παναθηναϊκός, στους βασικούς στόχους είναι μέσα. Εντάξει, ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι ένα δικό τρόπο σκέψης και συμφωνείς και διαφωνείς. Εγώ έχω συμφωνήσει σε πολλά και διαφωνήσει σε πολλά μαζί του. Ο Αταμάν είναι προπονητής νικητής. Το έχω πει από την πρώτη μέρα που ήρθε. Ο Εργίν Αταμάν είναι ένας προπονητής νικητής. Οι νικητές σκέφτονται έτσι. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε κάπως όμορφα. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Και εγώ το ίδιο. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, σχεδόν όλα τα καλύψαμε. Θα κλείσουμε έτσι όμορφα πριν πάμε στον Μάνο. Όχι με προβατίνα. Όχι με προβατίνα, ούτε με vegan ρεπορτάζ, όπως λέει μια φίλη εδώ. Πρώτα απ' όλα, έχεις καλησπέρα από την Λευκάδα, από τη φίλη την Αφροδίτη. Και επίσης τώρα δεν θέλω να μαλώσουμε μαζί, αλλά τέλος πάντων. Γιατί ξεκίνησα με δύο εθέρειες υπάρξεις που στείλαν καλησπέρα σε μένα και τώρα λέει οι δύο εθέρειες υπάρξεις λένε καλησπέρα στον Λάμπρο. Αλλά δεν πειράζει, ναι. Φίλος είσαι. Ναι, ακούει η γυναίκα μου βασικά, να ξέρεις. Εντάξει, καλησπέρα είπαν οι κοπέλες, ρε παιδί μου, από το Ιόνιο. Okay, τρέχα γύρευε τώρα από. Δεν το είπα. Δεν το είπα. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να κοιμηθείς μέσα απόψε. Τα χαιρετίσματά μου, λοιπόν, πλάκα κάνω. Λοιπόν, καλό βράδυ. Γιατί να μην τα πούμε. Όχι, γιατί είναι το μάτς 7 με 9.
5 λεπτό και για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Λοιπόν, έγινε. Καλό βράδυ, Λάμπρο, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Λάμπρος Γκαρακάνης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι. Τελικός είναι, βέβαια, όπως και για τον Άρη, για το κύπελο. Ελλάδα Sports 94,3. Το νέο αθλητικό ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.